λίγο να χαμηλώ, να μην φωνάστε πάρα πολύ. Μέχρι να ξυπνήσει, όσο κοιμόμαστε τέλος πάντων. Αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές που κοιμάμαι ή ας πούμε στη γωνία ή οτιδήποτε και το κατάλαβα. Αφού να συζήτησε το παιδί μου, γιατί είναι λίγο πιο θερμό το κλίμα και ψιλοφωνά. Υπάρχει φωνή. Κοιμόμαστε πάρα πολύ νωρίς εδώ πέρα. Κοιμόμαστε τύπου 7-8 μόλις πέφτει ο ήλιος και ξυπνάμε το αντίστοιχο 6-7 το πρωί. Απλά μερικές φορές, επειδή είμαι και του ύπνου και όπως και διάφοροι άλλοι συμπαίκτες, όταν ξυπνάνε οι προηγούμενοι, μιλάνε λίγο φωναχτά και λίγο πιο δυνατά. Μερικές φορές αυτό λίγο ενοχλεί, γιατί εσύ ακόμα κοιμάσαι. Μόνο αυτό ήθελα να ζητήσω. Άμα έχει κάποιος κάποια αντίρρηση, κάτι τέτοιο, να το συζητήσουμε. Αυτό και πάλι δεν λέω ένας προς 8 ώρες να κοιμάμαι μόνο εγώ και όλοι να μην μιλάτε προφανώς. Απλά λίγο. Να μιλάμε, δεν γίνεται απλά. Όχι, δεν μιλάμε, να μην μιλάτε. Ναι, να πολλές φορές εγώ έπεσα το μεσημέρι, τα παιδιά παίζανε. Παίζανε ή αυτό, ξύρω... όταν κοιμάται κάποιος το μεσημέρι, να κοιτάμε λίγο ποιος κοιμάται πότε τι, γιατί τις δυνάμεις μας κοιτάμε με τα χίλια ζόρια σου μπορούμε. Λοιπόν, να σεβόμαστε τον ύπνο, ο ύπνος είναι πολύ βασικό γιατί τρέφει τους μυς που έχουμε κάψει. Αυτό. Κάποια σήμερα είπε ότι πρέπει να κάνουμε ησυχία. Το σέβομαι. Γιατί και εγώ χθες το απόγευμα που ήμουν κουρασμένος και έπεσα να κοιμηθώ, τα παιδιά παίζανε box, παίζανε, κάναν πλάκα. Εντάξει, εγώ δεν το έθιξα το θέμα. Με ενόχλησε, με ξύπνησε, δεν το έθιξα το θέμα. Τους το έλεγα κάποια στιγμή, το ξέχασα. Είναι πολύ καλό όμως, γιατί ο ύπνος αναπληρώνει την ενέργεια που χάνουμε στα αγωνίσματα και είναι πολύ βασικό. Και συμφωνώ με την Κάτια. Ο λόγος που ακούστηκαν θόρυβες σήμερα ήταν γιατί κρυώναμε πάρα πολύ και έπρεπε να κόψουν ξύλα ο Πάνος. Από τα οποία όλοι ζεσθενόμαστε και όλοι θρεφόμαστε εντός εισαγωγικών από αυτή τη ζέστη. Αλλά μπορούμε να το έχουμε φροντίσει από νωρίτερα, αυτό το λέω για όλους μας και κυρίως για τον εαυτό μου, να πάμε να κόψουμε τα ξύλα ή τα καλάμια από το βράδυ ή ξέρω εγώ, δεν έχουμε και φως βέβαια, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Σήμερα το πρωί στην καλύβα η Κάτια κοιμόταν στη φωτιά. Ο Πάνος προσπαθούσε να διατηρήσει τη φωτιά. Έτυχε εκείνη τη στιγμή να είμαι μπροστά και έγινε κάτι που δεν είναι και τόσο ωραίο. Η Κάτια ξύπνησε επειδή ο Πάνος προσπαθούσε να κόψει καλάμια, ο Άλεξος του λέει σου περίμενε μετά. Η Κάτια σηκώθηκε λίγο αγριεμένη, βρίζοντας, που δεν ήταν ωραίο. Εντάξει, για το θέμα της φωτιάς είναι πολύ φυσιολογικό να πάει κάποιος την ώρα που κοιμούνται. Δικαιολογείται ξεκάθαρα. Σήμερα όμως από αυτό ξύπνησε. Όχι, τρεις φορές ξύπνησα εγώ τη φωτιά από μόνη μου. Το πρωί ψηλό ξύπνησα λίγο περίεργα γιατί ήμουν εκεί. Ήμουν στη φωτιά όμως και εκεί μαζευτήκαμε πολύ. Οπότε λογικό, εντάξει, δεν θα την γλίτωνες. Σίγουρα. Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανε το πρωί γιατί θεωρώ ότι έθιξε τον Πάνο με κάποιο τρόπο. Δεν μ' άρεσε, τον Πάνο το συμπαθώ πάρα πολύ. Δεν μ' άρεσε ο τρόπος της. Το βρίσιμο δεν μ' άρεσε.